Έλα, πάμε, έλα. Ναι. Πάμε. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, την Ήβη του Θερμαϊκού. Την Ήβη, όχι την Ήβη, την Ιφούλα. Την Ιφούλα και συμπρωτεύουσα. Και συμπρωτεύουσα. Η Ήβη είναι Θεσσαλονίκη και το Παρανυφάκι είναι η Αθήνα. Δεν μου λες, εσύ δεν μου είχες πει παλιότερα ότι η Θεσσαλονίκη σου θυμίζει ευρωπαϊκή πόλη. Το είχες πει, άμα θυμάμαι καλά. Αμέ. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Άνα, μπράβο. Γιώργο, σε παρακολουθώ χρόνια. Ναι. Από το καφενείο των φιλάθλων. Και είμαι από αυτούς τότε που είχες πει, άμα θυμάσαι, Πάπαλα. Θυμάστε ότι γίνει εκπομπή τραγική που είχες πει Πάπαλα. Ναι. Τελειώνω. Ναι. Και είχα βγει μετά εγώ από καιρό και έκλαιγα. Είμαι τόσο παλιό σήμερα, λοιπόν. Τον πρόσθετα να δεις, Γιώργο. Η εκπομπή σου είναι φοβερή. Τε παρακολουθώ συνέχεια, κάθε μέρα. Είναι, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μπορείς να μου επιτρέψεις να την κάνω. Πάμε. Λοιπόν, είναι ένας επωνομαζόμενος Γιώργος από το Λονδίνο. Βγαίνει συνεχώς, τον έχω παρατηρήσει. Βγαίνει συνεχώς, κυρωνεύεται, προκαλεί. Χθες πάλι άρχισε να λέει για διάφορα για τον ΠΑΟΚ. Θα έρθουμε στο Καραϊσκάκι και θα τα αρπάξετε και θα τα κάνει. Λοιπόν, πες μας σε παρακαλώ πολύ να ασχολείται με την ομαδούλα του. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα. Να ασχολείται με την ομάδα του, Γιώργο. Να τον πεις. Και να μην ηρωνεύεται. Λοιπόν, και επειδή μίλησε χθες πυριώτικα, θα μιλήσω και εγώ σαλονικιώτικα. Λοιπόν, όχι μόνο θα πάρω το διπλό από εκεί μέσα, αλλά πρωτάλληλα θα κάνει πολλά χρόνια πες το να δει. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Και συγγνώμη για το αυτόνομο, ρε Γιώργο, αλλά διαρκώς αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο προκαλεί. Έχω άδικο, Γιώργο. Είχε βγει προηγούμενα κάποιο άλλο υπόψη και είπε ότι. Τον άκουσα και το προηγούμενο. Γι' αυτό όμω δεν λες τίποτα ότι προκαλεί. Ναι. Προκαλεί και προκαλεί όμως. Προκαλεί όμως και αυτός. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτός είναι συγκεκριμένα προκαλεί και λέει διάφορα. Σου είπα ποτέ για τον Θόδωρο. Ο Θόδωρος είναι ο πιο. Πάρα πολύ καλός. Χαίρομαι τον ακούω, τον Θόδωρο. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, πες τον να ασχολείται με την ομάδα του, να μην ασχολείται με εμάς. Και θα δούμε τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα. Ναι. Πάμε. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καλά. Γερμανός 7. Γερμανός 7. Ναι, λόγω εθνικής Γερμανίας. Ναι. Απαντήσω στον Μπαουτζή, ο φίλος από το Λονδίνο, τον προκάλεσαν και βγήκε. Έτσι δεν είναι. Του είπα προηγουμένως ότι πήγε μας άρχισε εδώ πέρα 4 ο Ολυμπιακός εκεί μέσα. Οπότε να βγάζει πρώτα το κερί και μετά να μιλάει. Λοιπόν, όσο για το διπλό, πριν έρθουν, να μην πω κάτι άλλο, καταλαβαίνει. Άλλο. Εγώ τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα να ασχοληθούμε εμείς με τον ΠΑΟΚ. Με ποια ομάδα, με τον ΠΑΟΚ. Με 3 πρωταθλήματα. Δεν έχει δει το Σεντόνι. Έχουν σφάξει όλες τις ομάδες. Δεν τον αφήνουν να χάσει με τίποτα. Στην Ξάνθη ο Ολυμπιακός αδικήθηκε Γεωργίου. Μην τα λέμε τα ίδια. Βαρέθηκα. Ναι, ο Γενικό επιβάλλεται. Αλλά βαρέθηκα να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αν δεν πει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. Όχι, το λέω αυτό επειδή λένε. Και ειδικά ο Μπαϊτάξης ότι είναι ομάδα μας. Γι' αυτό το λέω. Ήταν τρία χρόνια εκεί πέρα, τρία πέρα. Ήταν ομάδα σου. Ήταν. Α, ήταν. Τώρα δεν είναι. Όχι, βέβαια. Εάν κερδίζαμε όμως τρία χρόνια, θα ξανά ήταν. Όχι. Έτσι πω. Όσο για ένα ΑΕΚΤΖΙ, Κώστα ΑΕΚΤΖΙ, είτε θέλει είτε δεν θέλει, το γήπεδο το φτιάχνει ο κόσμος. Τελείωσε. Είτε του αρέσει είτε όχι. Εδώ ο άλλος, εδώ Μαρινάκης. Πήρε 30 εκατομμύρια, 40 πόσα πήρε και πήγε και πήρε τρεις παίκτες στο Λοβέρα, τον Γκασπάρ και τον Μπεζιάν, σωστά. Ναι. Και σε ρωτάω εσένα, έχεις πάρει εσύ 30 εκατομμύρια ή 40. Παίρνεις αυτούς τους παίκτες για Ευρώπη. Άλλο εγώ, άλλο μαζί. Για Ελλάδα. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι είσαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Παίρνεις αυτούς τους παίκτες. Που δεν έχουν ποιότητα. Θέλεις να πεις ότι με τα 30-40 εκατομμύρια. Ναι, θα μπορούσε να πάρει π.χ. 3 Βαρμπουενά. Ναι, θα ξόδευα περισσότερα χρήματα για να πάω καλύτερους παίκτες. Αυτό θέλεις να πεις. Ναι. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να το κάνει. Αυτό δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα πάρουν το 25 εδώ πέρα και τίποτα άλλο. Και στην Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ θα ενδιαφέρει η Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί στην Ευρώπη. Ομάδα που δεν έχει δει Σεντόνι. Τι να ασχοληθούμε τώρα εμείς οι Ολυμπιακοί. Ευρώπη δεν έχουν ευρωπαϊκά στο μπάσκετ. Βόλεϊ δεν υπάρχουν. Χάντμπολ, όσο υπήρχαν τώρα είμαστε εμείς τέλος.
Πόλο, πνίγονται. Ποια ομάδα να ασχοληθούμε τώρα εμείς, Ολυμπιακός? Όλοι παρέα δεν μας φτάνουν ούτε σε τρόπαια ούτε σε κοσμό. Όλοι παρέα. Και όσο για τον Μπαϊτάξη, Μπαϊτάξη, είσαι λαγός και όλοι παρέα. Και άμα θέλεις, στο Λαύριο να τα λέμε. Έλα, γεια. Δεν το καταλαβαίνω. Στο Λαύριο τι εννοείς? Ραντεβού για ξυλό. Αυτό εννοείς? Όχι, γιατί είπε χτες ότι είμαστε. Πες το, είπε. Κάτω στο λιμάνι είμαστε. Έλα, γεια συνέλετε, γεια συνέλετε. Άντε, γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Χαλκίδα. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό με το ΠΑΟΚ πρέπει να σταματήσει. Τι? Πότε βγήκαν τώρα να μιλάνε? Τι ΠΑΟΚτηδες τώρα? Έχουν κάνει τώρα 3 χρόνια εδώ πέρα κάτι, ό,τι κάνανε και αυτό. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται να συγκριθούν με τις 3 άλλες ομάδες. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Βρήκανε και ένα αξιόλογο άνθρωπο, ένα πρόεδρο, έδωσε κάποια λεφτά. Εντάξει, μαγιά του, μπράβο. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούν να φτάσουν τις άλλες 3. Μην βγαίνουν και λένε και θα κάνουμε. Δεν μπορούνε, δεν γίνεται. Είναι στο DNA στο loser, δεν γίνεται. Και 25 χρόνια να κάνει ένα παραολυμπιακό πρωτάθλημα, πάλι έχει πολλά. Και εγώ έκυμαι, εντάξει, δεν σου λέω ότι τέτοιόλα. Δεν αντέχω να μιλήσω Ολυμπιακός, να μιλήσω Παναθηναϊκός, ομάδες με ιστορία τώρα, πάω. Δηλαδή ήμαρταν. Εγώ σαν να εκδίδει, δηλαδή, τι να πω. Και κάτι για τον πρόεδρό μας, έτσι. Ό,τι έχει κάνει, ό,τι η κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι αποκλειστικά θέμα δικό του. Αυτό είναι. Δεν το συζητώ, έτσι. Πήρε κάποια λεφτά από μια πορεία στο Europa League, το Champions League, είπε θα τα ρίξει στο γήπεδο. Εντάξει. Δεν φτάνει όμως αυτό, να ρίξει η ψεύδη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το ρίχνουμε εκεί πέρα, κάνε δυο μεταγραφούλες. Αλλά θέλω να πω ένα μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί. Δύο φορές βγήκε λίγο Ευρώπη, πήρε κάποια λεφτά και πέσανε με τον Εφάμε που δεν έριξε λεφτά. Δηλαδή ο Μαρινάκης τόσα χρόνια που κονομάει του κόσμου τα λεφτά έχει γεμίσει, αγγίχει την κάρη. Τέρμα έχει πάει. Τι έχει κάνει στο Ολυμπιακό? Ποιος παίκτη έχει φέρει? Αυτό να ακούσουν οι φιλάτες του Ολυμπιακού και να ξυπνήσουν λίγο. Εμείς οι εκδίδες το καταλαβαίνουμε. Τον κράζουμε μια χρονιά που βγήκε. Που πήρε 30 εκατομμύρια. Και τον κράζουμε γιατί δεν έβαλε να πάρει δύο παίκτες. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια σας. Γεια καλά. Έλα. Έλα, Γιώργη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καταρχήν, εγώ το ξεκίνησα αυτό που είπα. Μπορεί να φάνε 3 και 4 και μου λες κράτα πισινή, θυμάστε? Ναι, βέβαια. Εγώ το ξεκίνησα, δεν το ξεκίνησα εγώ στο Δίνο και είπα οι 6-7 τελικές που γίνανε από το πέναλτι μπορεί να μπουν 3 γκολ και 4. Δεν σου είπα. Μπορεί να μπουν, είπα. Μπορεί να γίνει και 0-1. Δεν το ξεκίνησα, Γιώργο. Ας μην μιλάμε υποθετικά. Ναι, εντάξει, παιδί μου, τελείωσε. Τι είπε τώρα εξή, ποιο παίξει το κεφάλι Μαρινάκη? Ο Τσόρι Ντομίγκε, ο Εμπαγάσα, ο Βάη, ο Κάμπελ, ο Ρομπέρτο. Τι είναι αυτοί, ποιο έφερε αυτού? Το Καμπιάσο, το. Τι να θυμηθούμε, ρε παιδιά, είσαστε καλά. Είσαστε καλά, δεν θυμόσαστε. Και καταρχήν του παίκτε που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος, πριν πάει το Champions League τα 30, αγόρασε το ΣΑ 2,5, το Σενέδο 4,5, το Ποντέ σε 7. Αυτού αγόρασε φέτος ο Ολυμπιακός, πριν πει στου ομίλου. Είχε αγοράσει τον Κιγκέρ με 3, έτσι στη δική ομάδα. Ο Ελαραμπή παίρνει 1,5, ο Σουτανή παίρνει 1, 200. Αυτοί είναι παίκτε. Πού του έχετε εσεί του παίκτε? Μιλάτε για παίκτες εσείς. Δεν θυμόσαστε καθόλου. Και Γιώργη, κάτι άλλο. Έρχονται εξελίξεις, ε. Μέσα σε ένα μήνα έχουν φύγει, ε. Τι σου είπα? Άσημα μιλήσω εγώ γι' αυτό. Άσημα μιλήσω εγώ γι' αυτό τώρα. Και άκουσέ με. Σωστά, καλά το λέω. Κάτι ξέρω. Άκουσέ με. Ναι. Πράγματι, σχεδιάζονται εξελίξεις. Δεν με έχουν έρθει ακόμα. Ναι, έρχονται. Έρχονται. Υπάρχει διαφορά. Το έρχονται σημαίνει ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Εγώ λέω σχεδιάζονται εξελίξεις. Γίνονται διαεργασίες. Να φύγει ο Γραμμένος μαζί με το Περέα. Όχι. Δεν είναι αυτό. Άκουσε με. Ποιο είναι? Η FIFA, βλέποντας την τραγική κατάσταση που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά το τι σημαίνει στην ΕΠΟ, αποφάσισε να βάλει διοικούσα επιτροπή. Αυτό κατά βάθος το κάνει. Α, η επιτροπή αυτή θα είναι από τους 4 μεγάλους, από τον Big Four. Έτσι. Ναι, ναι. Η κάθε μια ομάδα, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, θα βάλουν από 2 δικούς τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό βασικά η FIFA? Θέλει να εξαφανίσει τους βλαχοπροέδρους των ενώσεων. Ναι. Που είναι ερασιτέχνες. Και να γυρίσει και να αλλάξει και η διαδικασία ψηφοφορίας στο Προέδρο της ΕΠΟ. Άκουσε με. Να ολοκληρώσω. Ναι. Αυτό το πράγμα το έχει πει στον Αβγεμάκη.
είναι θέμα Αβγενάκη, θέμα και μόνο Αβγενάκη, ναι, να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα μου πεις, ο Αβγενάκης που θέλει τα συμφέροντα του Ολυμπιακού, γιατί να μην το κάνει? Υπάρχει ένα κόλλημα εδώ. Ναι. Ότι όλη αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ έχει εκλεγεί. Ναι. Δημοκρατικά. Ναι. Δεν μπορεί να την καθαιρέσει. Ναι. Όμως, αν πει το ναι, η FIFA το έκανε. Ναι. Τελείωσε, θα σου πω κάτι άλλο. Για λέγε. Λοιπόν, και η προηγούμενη κυβέρνηση, λέω, και η προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ με Γκυρτζίκη ήταν εκλεγμένη, σωστά? Ναι, λοιπόν. Εκλεγμένη, ναι, ήτανε. Ναι, ναι. Πέρασε ένα νόμο το 2016 τον Αύγουστο στο Κοντονής. Έγινε δικηγόρος επιτροπή. Ξέρεις πως... Έτσι πάει να γίνει και τώρα. Ο Κοντονής, ξέρεις τι έκανε? Ο Κοντονής έκανε ό,τι του είπε ο Μελισανίδης. Όχι, άκουσε με. Έπαιρνε εντολή από τον Μαξίμου. Άκουσε με. Άστα Μαξίμου και έτσι. Είναι θέμα FIFA. Άκουσε με. Ο Κοντονής τότε, θυμάσαι που υπήρχε η έξαρση βία στην Ελλάδα. Ναι. Είπε, αφού πήρε εντολή από τη FIFA, είπε ναι, διακόπτω το πρωτάθλημα. Το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Λόγω βία και τα λοιπά. Και τότε η FIFA έστειλε μια διοικούσα επιτροπή μέχρι να γίνουν εκλογές. Ναι. Αυτό πάει να γίνει και τώρα. Α, να πει ο Αβγενάκης, κύριε τη FIFA, συμφωνώ απόλυτα, φέρτε εδώ πέρα αυτό το σύστημα, να καθαιρεθούν, ναι, οι υπόλοιποι, είναι 52 ενώσεις, να πάνε επαγγελματίες παράγοντες. Σωστά. Όχι ερασιτέχνες, να ψηφίζει, ξέρω εγώ, να πούμε, ο νομός η Μαθίας. Εντάξει, αυτοί τα πήραν, όπως τα παίρνανε πάντα, μωρέ Γιώργη. Μα αυτοί είναι, αυτοί κοιτάνε το συμβαίνον της ένωσής τους και της τσέπης τους. Και τις τσέπες, τα πήρανε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλει να καθαρίσει η FIFA. Ναι. Σου είπα και πάλι, το πρόβλημα του Αβγενάκη είναι, αυτοί έχουν εκλεγεί. Τι θα κάνω? Εντάξει, και οι προηγούμενοι είχαν εκλεγεί και τους καθαρίσαν. Αλλά Γιώργη, άμα θέλει αυτός καθαρίζει αύριο το πρωί. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη, αύριο το πρωί. Να θυμίσουμε ότι οι εκλογές της ΕΠΟ γίνονται το 20 Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 20. Το 20, καλά, εντάξει. Έγινε, έγινε Γιώργη. Για καλά. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Έλα, Τόμας. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, πριν πω, γιατί θέλω να πω κάτι για τον Απόλλωνα, θέλω να πω κάτι στους συνοπαδούς μου, τους Ολυμπιακούς, στο Γιώργο Άρα από το Λονδίνο και στους υπόλοιπους. Τότε βγαίνει και λένε οι παγουζίτες, θα φάμε τρία, θα φάμε τέσσερα. Ρε εσείς, μη τσιμπάτε. Μη τσιμπάτε, μη βγείτε να πείτε τίποτα. Μην ασχολείται. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Αιώνιος αντίπαλος πάντα θα είναι ο Παναθηναϊκός. Οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ μια ζωή φωνάζανε, μια ζωή τα λέγανε αυτά, ακόμα και όταν δεν είχαν ομάδα. Δεν θα τα πούνε τώρα. Αφήστε να σούνε καρασκάκι. Αυτοί νομίζουν ότι έχουμε τον αυτογκολ Βούκοβιτς που θα τους χαρίσει τρεις βαθμούς. Τους δώσαμε τρεις βαθμούς, χεσμένοι παίξανε, μας λερώσανε και το χολτάρι. Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο, σένα. Οι δύο ερωτήσεις είναι ρητορικές. Ο Ολυμπιακός παρασκηνιακά έχει στερήσει πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό? Βέβαια. Μπράβο. Συμφωνώ και εγώ που είμαι Ολυμπιακός. Από την ΑΕΚ? Βέβαια. Βέβαια. Από τον ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι. Μπράβο. Μα ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έκανε σοβαρό πρωταθλητισμό. Όχι, τα ρωτάω αν υπάρχει σοβαρό. Αν και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Τώρα που μου το λες διαφορετικά. Ναι. Μπορώ να σου πω δια της πλαγίας οδού, ο Ολυμπιακός στέρισε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με το καρούλι που θωσιεύθηκε στον προπονητή του Ολυμπιακού. Α, έτσι μόνο. Που μελετήθηκε ο ΠΑΟΚ, αφαιρέθηκε 10 βαθμοί κτλ. Και αυτό είναι μια στέρηση πρωταθλήματος. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει αυτό το μάτς, αν κυβέρνησε το παιχνίδι, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, στα χάλια που είχε. Ναι, στα χάλια που είχε ο Ολυμπιακός τότε, ναι, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει περίπατο. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, Γιώργο. Ναι. Όταν βγαίνει ο Σαββίδης και δηλώνει δημοσίως στις κάμερες ότι θα μας τρελάνει στην νομιμότητα, ποια ήταν η παρατυπία δηλαδή του Ολυμπιακού? Πετάχτηκε ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ναι. Ξέρεις πως είναι ένα ρολό ταινία, τώρα, έτσι. Θα κάνουμε δημόσιο. Αυτά, όχι, τα γεγονότα, αυτά τα γεγονότα τα ξέρουμε όλοι. Μην τα παραποιούμε. Ναι. Είναι Ολυμπιακός, είναι γεστημένοι.
Εννοείται την ίδια. Με τον παραμικρό που θα κοιμόταν, δεν διάκοπε το μάτσο. Πιάστηκε βλάκας ο Σαββίδης. Μάλιστα. Πιάστηκε βλάκας και με την ΑΕΚ. Ο Σαββίδης χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, αλλά όμως παρασκηνιακά, πέρα από αυτό που λες, να βγει ένας παοκτσής να πει: ναι, ο Ολυμπιακός, επειδή φωνάζουν για αδικία, μου στέρισε πρωτάθλημα. Μα λοιπόν, δεν πήγε με όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε ποτέ για πρωτάθλημα. Αντικειμενικός του, αντικειμενικός στόχος του ΠΑΟΚ ήταν η Ευρώπη. Αυτοί κλαίγονται όμως και τα βάζουν με τον Έγινε, Ευρώπη. Έγινε άλλο. Περίμενε, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στον Απόλλωνα. Όχι, δεν απέμε πολύ, έχει μιλάσει πολύ ώρα και θα αναφωνάζουν οι άλλοι. Εντάξει, έλα, και άλλοι έχουν μιλήσει πολύ ώρα. Έλα, λέγε. Δεν το έχω κάνει πολλές φορές. Λοιπόν, βγήκε χτες ένας κύριος και είπε κάτι για τον Παπαδόπουλο. Έτσι, το Απόλλωνα. Εγώ λέω να κάνει υπομονή. Είναι δυνατόν να έχουν παιχτεί τρεις αγωνιστικές μόνο και για ένα χ που φέραμε με αποβολή κιόλας και με 10 παίχτες να κάνουμε την ακαθαιρέσουμε τον τέτοιο, και τον προπονητή. Άποψη ήταν αυτή. Εντάξει, είναι άποψη. Εγώ το λέω με σεβασμό στον κύριο, έτσι δεν το λέω προς Θεού. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην κατάω τη γραμμή. Μα εγώ το είπα και του ίδιου. Δεν είναι δυνατόν με μια σομπαλία που κάνει η ομάδα, είχε τρεις νίκες και μια σομπαλία να πάει να δέξει τον προπονητή. Είναι πράγματα αυτά. Αυτό ακριβώς, τρεις αγωνιστικές, έτσι. Λοιπόν, που ξεκίνησε για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πέρασαν από χίλιες πληγάδες. Τη μία γιατί είναι ανασφάλιστη, τη μία διακοπή με το ένα, το άλλο. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, Γιώργο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έλα, σε άλλο τηλεφώνημα, γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο Σωτήρης. Έλα, σου δει. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω αυτό το πινκ-πονκ που γίνεται τις τελευταίες ημέρες που ένας παίρνει και τη λέει στον άλλον, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Εδώ η εκπομπή είναι να μιλάμε για μπάλα. Και μη μου πει κάποιος να αλλάξουμε το δέχτη μας και να πάμε αλλού, γιατί όπως έχει πει και ο Γεωργίου, η εκπομπή είναι δικιά μας και του Γεωργίου. Είναι πρώτα δικιά μας και μετά του Γεωργίου. Σοβαρευτείτε, είστε όλοι οι περισσότεροι που παίρνετε άνω των 50, είστε μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και κόψτε αυτές τις ηλικιότητες. 5, 3 ο ένας, 10 ο άλλος, θα σε σκίσω, θα έρθω για διπλό και τέτοια. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Αυτά τα έκαναν τη δεκαετία του 60. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Εδώ παίρνουμε να μιλήσουμε για μπάλα. Πρώτη φορά βγαίνω να φωνάξω. Ρε Γιώργο, πήρες θες από το Λονδίνο. Τι φωνή ήταν αυτή, ρε φίλε. Τσιμπάς επειδή σου πω άλλος ο Παοξής ότι θα σου βάλει 3. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Παίρνει ο άλλος ο Αεξής, λέει έτσι. Παίρνει ο άλλος ο Παναθηναϊκός, λέει έτσι. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Έχετε φτάσει σε μια ηλικία να είστε παππούδες. Και κάνετε αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Εμείς είμαστε 30 χρονών και δεν σκεφτόμαστε έτσι. Ήμαρτον πια. Αυτό έχω Γιώργο να πω και συγγνώμη για τον τόνο και της φωνής μου. Και θα προσθέσω εγώ κάτι άλλο. Ότι είναι δικιά μου απόφαση πλέον, η οποία έχει λυθεί εδώ και αρκετές μέρες. Δεν θα επιτρέψω κανέναν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Όποιος την πάει τη δουλειά που σαν εκεί θα κλείνω το τηλέφωνο. Εγώ αυτό έχω να πω. Βλέπεις ότι έχω να βγω 15-20 μέρες. Έχω αγανακτήσει. Λοιπόν, αυτό έχω να πω μόνο. Σοβαρευτείτε και πάρτε και μιλήστε για μπάλα. Ούτε καν για παραμπάλα. Ούτε καν για παραμπάλα. Για χαρά. Ούτε για ΕΠΟ, ούτε για διαιτησίες. Μιλήστε για μπάλα επιτέλους. Για χαρά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Γιώργο. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, Γιώργο, να ρωτήσω το φιλαράκι, το πιο προηγούμενο που είχε πάρει, που είπε για τον Παναθηναϊκό, ο βασικός αντίπαλος, Ολυμπιακάλιας. Και εγώ ρωτάω, ρε Γιώργο. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά του και είχε ομάδα σοβαρή, θα το έλεγε. Όχι. Όχι, αυτό. Τώρα που είναι ο Παναθηναϊκός ψόφιος και καλά τον λυπούνται. Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Ναι. Δεν θα το έλεγε, αλλά μέσα του το πιστεύει. Δεν ξέρω, Γιώργο, το πιστεύει. Στο βεβαιώνω. Όλοι οι Ολυμπιακοί μέσα του το πιστεύουν. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός είναι στα καλά του, αυτοί δεν το λένε. Πρόσεξε, αλλά Γιώργο, μέσα του το πιστεύουν. Ναι. Όπως και οι Παναθηναϊκοί το ίδιο. Αυτά το λένε πιο πολύ για να ευρωνεύονται τον ΠΑΟΚ, Γιώργο. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει τώρα. Τώρα ναι. Και από την ημέρα που ήρθε ο Σαββίδης και για 50 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού. Εκτός θα βγει και ο Παναθηναϊκός αν τον πάρει ο Γιαννακόπουλος. Όσο δεν πάρει ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός θα είναι μικρή ομάδα. Εγώ έτσι πιστεύω, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνιμα διεκδικητής του πρωταθλήματος. Για 50 χρόνια, όσο είναι ο Ιβάν. Γιατί θα φύγει ο Ιβάν, θα μείνει ο Γιώργος μετά. Αυτό, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Θέλω μια μέρα σου εκτός αέρα να σε ρωτήσω κάτι. Να σε πάρω μια μέρα. Έγινε. Εντάξει. Για καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Λευτέρης. Καλώς το Λευτέρη. Έλα, είσαι καλά. Καλά.
Έχουμε και την εθνική αύριο, έτσι. δεν μου λες και εγώ, αυτό το παίκτη με μικρό όνομα Σεμπάστιαν, ο οποίος έχει ελληνικό επίθετο και παίζει στην Πάτερμπορν, τον έχεις δει καθόλου? Όχι. Τον ξέρεις? Όχι. Είναι άλλη μακριά. Ναι. Για πες μου. Ναι, τώρα που είσαι Πάτερμπορν, θυμάμαι, ναι, τον έχω δει. Ναι. Πώς, τι εντύπωση σου έκανε, καταρχήν σου έκανε κάποια εντύπωση? Όχι, δεν ξέρω, δεν μου πέρασε απαρατήρητος. Απαρατήρητος, έτσι, μάλιστα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι ότι στον νεαρό που πήρε προηγουμένως και έλεγε ότι μπάσει τόση, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε άσχημα κτλ. Έχει απόλυτο δίκιο σου ότι λέει, αλλά να του θυμίσω κάτι, ότι η ανοησία δεν έχει ηλικία. Κάτι ακόμα, επίσης για να καλώ όλους τους συνακροατές μου εδώ, το βραδάκι 10 η ώρα να ακούσουν την εκπομπή μου, τη μουσική, από το Γεωργίου Κλαμπ. Και ένα τραγουδάκι, Γιώργο. Yeah, ένα των Stones, το οποίο δεν θυμάμαι να το έχεις βάλει. Ποιο? Είδε το Dumbling Ties. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, με αρέσει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να το ακούσω από σένα. Dumbling Ties, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, για χαρά σου. Για χαρά, για. Έλα. Ναι. Ναι. Πάμε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλά. Κώστα, μου πήρε ένα. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω. Πρώτα θα σου πω για την ΑΕΚ, παρόλο ότι δεν είμαι ΑΕΚτζής. Και το δεύτερο, με ενδιαφέρουν τα πετράλωνα, επειδή ξέρω ότι έχεις ένα μεράκι για να τα δει, γιατί και εγώ περίπου είμαι συνομιλικό σου, να αλλάξουν κατηγορία. Αλλά θα μας δώσουν άλλη λεφτά για τα πετράλωνα. Λοιπόν, ξεκινά πρώτα με την ΑΕΚ. Καταρχήν πρέπει να κάνουν μια εικόνα στο Μελισανίδη και να μην βρίζουν και να μην αγανακτούν. Διότι αν δούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να πάρει 3 χρόνια πρωτάθλημα, που ήταν έτοιμος, και μια ομάδα η οποία ήρθε από την τρίτη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα, χάρηκανε πάρα πολύ. Το γήπεδο δεν ξέρω αν έχει περάσει να το δεις, σίγουρα έχει περάσει. Είναι γήπεδο πραγματικό, δεν σαν το Καραϊσκάκι, με μπετά, με ιστορίες. Πολύ τσιμέντο, πάρα πολύ τσιμέντο. Ναι, θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Έχουν αναλογιστεί ποτέ ότι αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν αν ήταν ο Μελισανίδης? Λοιπόν, ο Μελισανίδης δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Απευθύνουμε στους αγαπημένους φιλάθλους της ΑΕΚ. Γιατί? Όταν έχεις μια επιχείρηση, κάποια στιγμή γίνεται ένα λάθος. Είτε από υπάλληλο, είτε από σένα αν θες, είτε από οτιδήποτε άλλο. Τι θέλω να πω? Το μεγαλύτερο λάθος ήταν που ξαφνικά, παράδειγμα, σαν τα Τραπιτζά, πώς το λένε, που ήταν και του Παναθηναϊκού και παίζει στην ΑΕΚ, τον είχαν. Ο Λιμπεραπούλος. Ο Λιμπεραπούλος. Τι δουλειά έχει αυτός ο παίχτης, και τώρα σου μιλάω για την ΑΕΚ να μαθαίνουν οι ΑΕΚτζίδες. Η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ιστορία. Καταρχήν έχει βγάλει το μεγαλύτερο χαφ της Ελλάδας που έχει περάσει. Να μην σου πω της Ευρώπης. Εσύ σου λέει, γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Τον Μπούλη. Τι δεν ξέρουν την ιστορία της ΑΕΚ. Και επειδή εγώ πρωτού παίξω στον Απόλλωνα, προπονητής μου ήταν ο Τάις Πάγκος. Πιστεύω να θυμάσαι λίγο. Θυμάκι ήταν αυτό. Ε? Θυμάκι ήταν. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά μετά σου λέω τότε. Ξεκίνησα από την ΑΕΚ γιατί ήμουν απατησιώτης εγώ. Καταλαβες? Ναι. Τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, και μπας περιπτώσει να μην έχουν παράπονο. Και λείπει ο Μπάγκεβιτς πολύ. Εκεί δεν μπορώ να δω, παρόλο ότι παλιά είχα κάποιες άκρες με τον Μελισανίδη. Το αφήνω αυτό και πάω στο πετράλωνα. Λοιπόν, άκουσα να δεις, επειδή θα ειδωθούμε πολύ σύντομα, θα αφήσω και το τηλέφωνο έξω. Εσύ, σήμερα έχει γενέθλια και χρόνια πολλά ένας μεγάλος ΑΕΚτζής, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβες ποιος είναι ο συνθέτης? Ο στιγουργός. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μελισανίδης είναι καιρό να μας δώσει τα πετράλωνα γύρω. Για να μην σου λέω υπερβολές, μπορείς να μου πεις καταρχήν τι λείπει από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και για την πορεία? Λοιπόν, επειδή δεν πάει το μυαλό σου, λείπει ένας ύμνος. Σκέψου, Ολυμπιακός, τι λεφτά έχει βγάλει που ακούγονται παντού, είτε σε γιορτές, το Ολυμπιακέ, Ολυμπιακέ, ομάδα μου, ομαδάρα. Ναι, εκεί τα δοκάβια μας πάνε. Άσε, ρε. Να σου πω μία στροφή μόνο, την οποία εγώ και εσύ, μόνο αν τα σκάσουν για τα πετράλωνα, θα μπει, που δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πω για να γελάνε και οι ΑΕΚτζίδες. Πρόσεξε, φαντάσου αυτό το γήπεδο και φαντάσου τη στροφή που σου λέω τώρα. Εντάξει, γιατί... Λέγε, λέγε. Άκου. Από το Βυζάντιο κρατάει, από το δικεφάλου φορά,
απ' τη ομαδάρα. Σου λέει τίποτα αυτό, το φαντάζεσαι από 30.000 κόσμο. Συνέχεια έχει. Ε, τώρα τη συνέχεια θα πούμε. Ρωτάω. Εμείς θα τα πάρουμε, Γιώργο μου. Για τα πετράλωνα, Γιώργο μου. Τι γίνεται. Και μπας περιπτώσει βάζω τον Παπαδόπουλο, επειδή είμαι γεννημένος στον Άγιο Παντελεήμονα, και για να σου πω και κάτι άλλο, επειδή είσαι και απολωνιστής, ο Γιώργος ο Γαμάρας, μετά ο Αριστίδης, να έχεις υπόψη σου, από την Αγίου Μελετίου και κάτω, Λεμεσού με Ολυμπίας, ήταν το γήπεδο που παίζανε. Όλο αυτό που βλέπεις ήταν γήπεδο αριστερά. Όλο, πάρε τον Αριστίδη, πάρε ανθρώπινος, εκεί πέρα παίζαμε μπάλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή λείπει και επειδή είναι φοβερό αυτό που σου λέω, το συλλαμβάνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Λοιπόν, θα μας τα δώσει ο Μελισανίδης, θέλει και δεν θέλει, θα μείνει και στην ιστορία, γιατί έχει και ο ύμνος μέσα για Σοφιά. Για ξανά πες πάλι την αρχή. Όχι αρχή, στροφή είναι. Στροφή, για ξανά πες. Από το δικέφαλο, όχι, από το Βυζάντιο κρατά, αυτή η ομαδάρα, για αυτό δικέφαλο φορά. Τέρμα, το κλείνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Έχεις να πεις τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, σ' αγαπώ. Για χαλά. Θα πάρω τηλέφωνο, θα πείσω Κώστας Πειραιά, κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Ναι. Εντάξει, και θα μιλήσουμε μετά. Πιστεύω να θυμάσαι ποιος είναι, έτσι. Έγινε. Άντε, γεια. Για χαλά. Έλα. Τρέλα. Γιατί μόνο χειδάσαι το τέλος, δεν κατάλαβα. Είπα και εγώ ότι μόνο είμαι υπομονωγό. Κατάλαβε και είμαι μόνο μου. Αλλά έχει, μπράβο, όχι, ωραίο. Μ' αρέσουν εμένα. Αυτοί μ' αρέσουν εμένα. Σαν τον άλλον, σοβαρευτείτε 30 χρονών, σοβαρεύτηκε εσύ. Άμα πα 50 και 60, θα σου πω εγώ τι τρέλα θα κουμπαλά. Το Δαφνί θα έρχομαι και θα σε βλέπω. Και δεν ξέρω και τι ομάδα είσαι για να σου φέρω την ανάλογα. Παναθηναϊκό. Που κάνει. Ρε, τριαντάρι. Σε πληροφορώ στα VIP, στα διαρκεία, στα ακριβά των 2.500 και είναι οι πιο μουρνοί, τα πιο μουρνοκομεία. Δεν είναι αυτά που φωνάζουν. Βρήνε ζωή μου και πανάθα, λέει και αυτά. Οι μεγάλοι άρρωστοι και οι ψυχάκιδες δεν είναι, είναι αυτοί που είναι εκεί δίπλα, εκεί στα διαρκεία, στα καλά, στις σουίτες. Εκεί είναι, αδερφέ μου. Ψάχτω το θέμα και θα δεις πόσο έχω δίκιο. Μη μιλάς λοιπόν για σοβαρότητα τώρα. Μπάλα και σοβαρότητα δεν υπάρχει. Θα βγαίνεις, θα λες τη γνώμη σου, θες να είναι χαμηλών τόνων. Θα τη λες βεβαίως και θα τη λες ό,τι γουστάρεις. Εδώ βγαίνουνε κάθε καρδιάς καρύδι. Λοιπόν, Γιώργο, εχθές ή προχθές βγήκα λοιπόν και είπα εγώ για πλάκα ότι το φοβάστε την πανά, θα τη φοβάστε. Έχετε αρχίσει να τη φοβόσαστε, να μην μπει στα play-off. Και έρχεται ο Αβγενάκης και λέει απαγορεύεται η μετακίνηση στον Παναθηναϊκού. Ρε Γιώργο, όλοι φέτος πήγανε και παοκτζίδες και Ολυμπιακοί και εκτζίδες. Του Παναθηναϊκούς γιατί δεν τους αφήνει ρε, να πάνε. Τι φοβούνται ρε. Τι φοβούνται. Μήπως πάρει το παιχνίδι ο Ντόνκεν, ο Γιάννης και, από, και ο Κανέλος και οι λοιποί όλοι. Το παιχνίδι το παίρνεις μέσα στο γήπεδο. Τι φοβάστε, φοβάστε τις φωνές λοιπόν, φοβάστε την ηχό που, γιατί το Αγρίνιο βουλιάζει από πανάθες. Όλο το ξυλόμερο να κατέβει την Κυριακή, να πάνε έτσι από μόνοι τους. Με κασκόλ του Αγρινίου και να πάνε στη γωνία εκεί. Και ξαφνικά να μπει μέσα η πανάθα και να αρχίσουν «Φέτε μου λίγο για να πιω». Πρέλα. Λοιπόν κύριε Αβγενάκη, δεν ξέρω αν η πρωτοβουλία που πήρες της απαγόρευσης της μετακίνησης είναι προσωπική σου που δεν το πιστεύω, αλλά όποιανού κι αν είναι, λοιπόν, τρέμετε, έρχονται τα πράσινα μπερέ, έρχονται από κοντά. Οι δεινόσπροι πράσινοι έχουν μεγαλώσει και τρέμετε, φοβάσαι κύριε Αβγενάκη, άσε ρε τις πανάθες να πάνε πέρα, άσε τις πανάθες να μπουν στο Αγρίνιο, γιατί, για χαρά γήπεδο είναι. Φιλόξενο το όπου όλους τους φιλοξενεί. Ούτε δεν έχει ανοίξει μύτη. Τους Παναθηναϊκούς γιατί δεν τους αφήνεις κύριε Αβγενάκη. Κάλετε τα στα ίσα. Για χαρά. Για χαρά. Τα λέμε. Έλα φίλε. Γεωργίου. Έλα.
Γεωργίου. Ναι. Να σε καλά, ρε Ρονάντο. Λοιπόν, εγώ στο έχω πει ότι ο Μπίλι Χρήση είναι επανεξέταση, αλλά δεν με πιστεύει. Τα πράσινα μπερέ. Είναι ο φίλο μου. Λοιπόν, εγώ στο έχω πει ότι χάνει φρέο, αλλά δεν με πιστεύετε και λέμε ότι τυχόν επειδή είμαι Ολυμπιακό. Λοιπόν, κοίταξε, Φιλαράκη Σωτηράκη, καταρχήν ο Σωτηράκη είναι από του πολύ καλού και λίγου εκλεκτού ακροάτε. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση για την παρατήρηση που έκανε. Γιατί εδώ εντάξει, ξεφεύγουν πολλές φορές τα πράγματα και ειδικά όταν μπλέκει και η πολιτική, το οποίο είναι απαράδεκτο για μένα. Εκεί, ας πούμε, κάπου σου ρίχνω σε μια μορφή, ότι όταν ακούνε να μπλέκουν πολιτική και δικαστήρια και οτιδήποτε, γεια σας και χάρηκα. Λοιπόν, αλλά πάντα μιλάμε για ποδόσφαιρο, Σωτήρη μου. Μιλάμε, ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι, ανεβαίνουν λίγο τα decibel, αρκεί να μην γίνονται κακοχαρακτηρισμοί, αρκεί να μην πέφτουν άσχημες κουβέντες, δεν είναι σωστά, να μην κατηγορούμε. Όποιο θέλει να σπάσει τα άλατα στο Σβέργο πάει και βλέπει ταινίες. Ο άλλο θέλει συγχαστήριο, πάει στο μοναστήρι πάνω. Εγώ ξέρω, εγώ πάει στην εντατική και έχει ησυχία. Και έχει δίκιο ο Μπιλ. Τα περισσότερα επεισόδια, επειδή είσαι παλιά καραβάνα και οι κλωτσοπατινάδε και τα μπινελίκια και εγώ τα έχει δει στα VIP και στα. Βέβαια. Εγώ έχω τύχει σε ντέρμπι, α πούμε, που να είναι τα πέταλα σούζα, να είναι του Μπεκί τα πέταλα και να βλέπει το λουμπούκι όλο να γίνεται στη. Στους επίσημους. Άρα λοιπόν και εγώ εκεί το. Εκεί λέω, θέλω να πω ότι εντάξει δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα τρέλας. Αλλά πάνω απ' όλα σε γράγγι, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ακροτές που ακούγονται καμιά φορά, τις καταδικάζουν, αλλά μιλάμε για μπάλα. Η μπάλα είναι αυτό το ζουμί της. Είναι η ένταση, είναι η κόντρα, είναι λίγο το τσίτωμα. Λοιπόν, Γεωργίου, επειδή είσαι ταπεινός άνθρωπος, δεν ήθελες να ευλογήσεις τα γένεια σου. Καλά έκανες, θα το πω εγώ γιατί εσύ είσαι γεμάτος ταπεινοφροσύνη. Ό,τι μας είπες τώρα για την ΕΠΟ, νομίζω ότι το διαβάσαμε στο site σου, έτσι, προημερών, ό,τι μας είπες για την ΕΠΟ, στο τρόφιμο. Το είπα τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, το είπες, όχι, πράγματι είστε ταπεινός, σε παραδέχομαι, δεν κάνεις και για... Εγώ στα είχα πει ότι κάπως έτσι, και μου λες ξεχνά το, Λοιπόν, εγώ τα βλέπω δεδομένα αυτά, αν θες την άποψή μου τα αφουγκράζομαι σαν δεδομένα, έτσι, γιατί... Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Διάβασε μια είδηση που αν πραγματοποιηθεί αυτό θα είναι βόμβα. Διαβάζω πολλές ειδήσεις και ακούω. 400 και ακούω. Εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ για τον Εμπαπέ. Αυτό το διάβασα εχθές. Ναι, αυτό και εγώ χθες το διάβασα. Εχθές. Το διάβασα από Ισπανικό κόλπο. 360. Εγώ διάβασα 400 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και θέλω να μου πεις και ποιος είναι αυτός ο Σάντσο που δίνει 100 εκατομμύρια. Βοήθησε με λίγο τώρα να τον πάρει. Στην Ντόρτμουντ. Ναι. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε. Δεν μου πάει εμένα ποιος. Τι σοϊ παικτούρα είναι αυτή που είναι. Καλός είμαι. Όχι για 100. Όχι για 100. Ναι, γιατί λέμε, ακούω μια εκατοστάρα για ένα όνομα το οποίο εγώ δεν το έχω, ας πούμε, τώρα στο μυαλό μου. Έτσι, γιατί είναι αυτή την εποχή 3-4 παίκτες που αξίζουν τα καλά λεφτά. Αλλά και τα 360 που λέγει ο Ρονάλντο για τη Ρεάλ είναι τώρα χοντρό πακέτο. Θα γίνει πάμε μεγάλο. Για βγάλει και τον Ρονάλντο στη γραμμή. Δεν σώνεται όμω. Δεν σώνεται ούτε με αυτό. Μισό λεπτό. Έλα, Ρονάλντο. Γεια σα, γεια σα. Γεια χαρά. Τι έγινε, ρε. Δίνει 400 εκατομμύρια για τον Εμπαπέ. Ναι, τον θέλει, δεν ήταν. Τι γίνεται. Δεν λέω εγώ γιατί κάνει την μεταγραφή. Τα 400 εκατομμύρια, ρε. Πού φτάσαμε. Κοιτάξτε, αυτή η μεταγραφή θα γίνει και με παίχτη. Έτσι, θα πάρει και κάποιο ζήσουμε για κάποιο παίχτη. Είναι για 400 εκατομμύρια, αδερφέ μου. Αυτός ο παίχτης, πες την αλήθεια. Ο Εμπαπέ, λόγω ηλικίας και ναι. Δηλαδή. Και ο Σισε είναι 22 που παίζει τον Ολυμπιακό. Τι πρέπει να πει. Θα τον πάρει 200. Πρόσεξε, Φρόδωρο, η Ατλέτικο θα έχει πρόβλημα μέχρι Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι πολύ μικρός. Γιατί λες για την Ατλέτικο, φίλε, και δεν λογαριάζει το βασιλιά της Ισπανίας. Ποιο βασιλιά. Την Παρσελόνα. Για Μπαρτσέλονα. Για Μπαρτσέλονα θα μιλάμε. Γιατί το πήγε στην Ατλέτικο, το πήγε στον Ντιέγκο. Α, το πήγε στον Ντιέγκο. Τελειώσαν αυτοί. Εδώ εσείς θα αλλάξετε προπονητή. Τι θα γίνει. Εμείς τι, αλλάξουμε τι εδώ στην Ελλάδα. Προπονητή με αυτό το Σαλτιμπάγκο ακόμα, μωρέ. Όχι, δεν είναι καλά το πάει το τρένο, μια χαρά πάει. Α, σε εδώ δεν αλλάζει ο απόλυτο. Κάτσε, για ποιο Σαλτιμπάγκο λε. Τον Τζόλο. Κατάλαβε. Γι' αυτό έκανα την διευκρίνηση, γιατί δεν κατάλαβα. Α, δεν κατάλαβα. Ναι, ότι είμαι σαν την Πάκο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι παρέα σα. Ναι.
Εδώ δεν αλλάζει ο Απόλλωνα, προπονητή Ρονάλντο. Θα αλλάξει τώρα. Έλα, ρε σε χμέση. Αυτά είναι. Ειδικεύεται ο Τζόρτζο. Αυτά. Την καλησπέρα μου από μένα, να είστε καλά, συνεχίστε. Έλα, για χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλα, Ρονάλντο. Εγώ αυτό ήθελα να βάλω στην κουβέντα. Είναι αυτό που σε πήγαινε λίγο διπλωματικά εκτές ο Εγνάτιου. Πήγε να μου αδειάσει το Βαρούχα, μου τον αδειάσει, τι να μου τον αδειάσει. Και πιάνοντας από αυτό που είχε πει ο νεαρός που άνοιξε το λάπτοπ του, μπήκε σε έναν κανονισμό, τον διάβασε, τον είπε, οκ. Τον μπω εγώ να διαβάσω μια είδηση και να την πω σε σένα, δεν πάει να πει ότι είμαι δημοσιογράφος. Έτσι, ούτε ότι ξέρω τη δημοσιογραφία από την αρχή της. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά, συνέχισε. Λοιπόν, για να μπει στο πνεύμα, πρέπει να διαβάσει τους κανονισμούς όπως τους έχει διαβάσει ο Βαρούχας. Από την αρχή του βιβλίου θα το πάρει. Και όχι την ώρα του αγώνα, όχι την ώρα του αγώνα, μπαίνει στο λάπτοπ του, έτσι. Η φάση την κρίνει ο άρχοντας του γηπέδου. Ο άρχοντας του γηπέδου βλέπει γκολ. Δεν φτάνουν ούτε χέρια ούτε πόδια να αποτρέψουν τον γκολ και πέφτουν οι κάρτες βροχή. Δεν μπορεί να μπει στο πνεύμα του διαιτητή ο νεαρός που είπε για τον κανονισμό που άλλαξε. Είναι, το μεταξύ είναι πειθαρχικός κανονισμός. Έτσι, δεν είναι κανονισμός του παιχνιδιού, του play game. Είναι πειθαρχικός. Και είναι όπως είπε τετράμινος. Και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δεν αλλάζει κάτι, φίλε μου. Θα το γύρναγε το VAR πίσω, θα τον γύρναγε το διαιτητή πίσω. Ο άρχοντας έκρινε ότι έπρεπε να μείνει. Γιατί είσαστε Άγιαξ. Και ο Ιγναντίου είναι Άγιαξ. Και ο φίλος που σου πήρε που, για το Βαρούχα που είπε. Καταλάβες. Είναι Άγιαξ αυτή. Δηλαδή τους κακοφάνηκε ο τρόπος που το πήγε ο Ρόκι το ματσάκι. Καταλάβες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Και θέλω να πω επίσης. Δεν μ' άρεσε αυτό που είπε ένας στη Λίβερπουλ που βγήκε χθες, Γιώργο. Ναι, ναι. Προχτές. Και είπε ότι έπρεπε να κερδίσουν το μάτς με τη Γιουβέντους στο Χέιζελ. Δηλαδή, αφού σφάξανε κόσμο αυτές τις κερκίδες, δεν τους άρεσε μετά αυτό που έγινε μέσα, θέλανε και το μάτς. Λοιπόν, σαν τον πρόεδρο της Λίβερπουλ, κανένας. Σαν τον πρόεδρο της Λίβερπουλ, κανένας. Αυτά τα προβλήματα έχουν εκεί στο Άγγλ. Έχουν κάτι τέτοιους μυστήριους και χάνουν το παιχνίδι. Δικαιούνται να πάρουν πρωτάθλημα, τους βοηθάει η διαιτησία. Στην Premier League, χωρίς βοήθεια από τη διαιτησία, δεν παίρνεις Premier League με τίποτα. Ένα δισεκατομμύριο ρόστερ να έχεις, πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Αν δεν σε βοηθήσει στα κατάλληλα παιχνίδια η διαιτησία. Έτσι θα το πάρουν το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Μην πετάτε με τίποτα. Αλλά πρέπει να αποσυρθείς. Ούτε πάγκο έχουν. Είναι όμως καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Πάγκο δεν έχουν. Κομπλεξική είναι. Έτσι. Μην τρελαίνονται. Θέλουν τη βοήθεια της διαιτησίας. Η οποία έχει δοθεί. Η οποία έχει δοθεί και εντάξει, μην τρελαίνετε. Ο φίλος που ήθελε το μάτς στο Χέιζελ. Εμένα μου θυμίζει έντονα η Λίβερπουλ φέτος την United του Ferguson. Στο θέμα διαιτησίας. Στο θέμα διαιτησίας μιλάω. Ναι, ναι, βέβαια ο Ferguson Γιώργο είχε ένα πάγκο. Φωτιά. Ναι, αλλά τον βοήθησε η διαιτησία. Και έκανε ντρέμπλ. Έκανε ντρέμπλ ο Ferguson με την ομάδα. Πρόσεξε. Του Andy Cole, Dwight York, Beckham, Scholes. Έτσι, γκίξ και τέτοιοι. Αυτοί κάναν ντρέμπλ. Δεν πήγαιναν τσουκουτσουκού. Ντόρκι το πεντάρε εκεί και που κάνα ματσάκι. Είπαμε είναι καλή, χαμηλά όμω. Συμπαλάει με τα Χέιζελ και τα και αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε. Για καλά. Σε φιλό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια. Γιώργο. Ναι. Έλα, Γιώργο. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ρε, σε τι άτομα είχαν προηγουμένω. Σύγκρινε τη Λίβερπουλ με το. Με την ομάδα του τέτοιου του Ferguson. Και λες ότι σπροχνόταν ο Ferguson. Με την ομάδα του Beckham. Τι είπα ότι. Τι είπα ότι. Λες σπροχνόταν και η ομάδα του Ferguson. Γιατί δεν σπροχνόταν. Διαφωνώ. Οριστικότατα διαφωνώ. Άλλο το άτομα που λες για μένα. Έξι γκολ πέταγε ρε και πέντε. Τι λες τώρα. Γιατί αυτοί πόσο πετάνε. Έλα ρε τώρα πετάνε. Τώρα αυτοί καταρχάς είναι η Ρωσιλένα συγκρίνεις την τώρα ομάδα της Λίβερπουλ. Με την τότε της Μάντσεστερ. Ναι, είναι η ουσιαλία να συγκρίνεις το επιθετικό τρίο της United με αυτό το επιθετικό τρίο της Λίβερπουλ. Η ουσιαλία πραγματικά. Έλα, θα συγκρίνω εγώ τώρα, θα συγκρίνω εγώ να μου τώρα τον Αιγύπτιο, τον Μανέ
και τον. Ναι. Άσε με τώρα, με ποιον. Με τον Καντονά. Με τον Καντονά. Ποιο Καντονά μου δεν μου λε τώρα, μου. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε Καντονά. Δεν αναφέρθηκα σε Καντονά. Εγώ αναφέρθηκα στη ομάδα του Φέργκισον. Σου λέω, ναι, Φέργκισον είχε ομαδάρα. Τον Κιν, στα Χαφ, τον Καντονά, τον Μπέγκαμ, τον Γκίγκς, τον Ράιον Γκίγκς. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθεί. Ξέρει πόσου Μπέγκαμ θέλει ο Μανέ. Για πλάκα. Για κολατσιό, για κολατσιό. Εκτίθεσαι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ακούνε κι άλλοι. Άσε να κλείνει ο κόσμο. Άσε να κλείνει ο κόσμο. Για αυτό το λέω, εκτίθεσαι. Για μένα εκτίθεσαι. Γι' αυτό σε πήρα και μόνο. Δηλαδή είναι η Ρωσιλία στι δύο ομάδε. Έγινε, φίλε μου. Έλα, τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Καλησπέρα, Γιώργο. Είσαι από Ηράκλειο, καλά είσαι. Καλά. Για όφη Χρήστο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ήθελα να σου πω νωρίτερα, αλλά μέρες μέσα σε πήρα. Το παιχνίδι που έχουμε το Πόκ, το δεύτερο. Είδα, ναι. Πιστεύω ότι όφη έπρεπε να το χάσει το παιχνίδι. Αν δεν θα το χάσει. Όπως το είδε, όπως να. Δεν έπρεπε να το χάσει με ένα βίντεο, θα το χάσει με 5-0. Με 5-0 θα το χάσει. Βέβαια. Τι έπιασε το Σωτηρίου, ο Σωτηρίου έπιασε τις κάτσες του. Ποιο, δεν σ' άκουσα. Ο Σωτηρίου, λέω, τερματοφύλακα του όφη. Έβγαλε 3. 3 έβγαλε μόνο, μου σου έβγαλε 13. Και ο Ζήβκο έβγαλε. Εντάξει. Παίζαμε χωρίς το Μεγιάδο. Μπράβο, τι έπαιζε, με ρώτησε, μου έκανε άλλη ερώτηση. Πέρα να σου πω και κάτι άλλο. Όλα τα αμυντικά, όλα τα του ΠΑΟΚ, τα είχε σταματήσει όφη, όλα. Με παίζανε με διπλή ζωή άμυνας αυτή. Είδε τον ΠΑΟΚ φέτος να παίζει πιο αμυντικά πουθενά. Έπαιζε μια πολύ καλή ομάδα και κοίταξε και τον κόλο του. Το κοίταξε, το παρακοίταξε. Ναι. Που παρακοίταξε. Ναι, λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, είπα και τι όφη. Όχι να είπα να διαρθήσει, ότι θα μπορούσε να παρέσει την ζωή. Έλα μόνο τώρα. Ο Πάοκ με τίποτα τόσο κατακύματα. Το ένα σου πίσω από το άλλο έπιανε ο άλλο κάλτσε. Τι μου λε τώρα. Ποια κατακύματα. 3 ήταν αυτά. Ναι, 1,5. Και πιάσε και ο Ζήφκο 2. Έπιασε και ο Ζήφκο 2. Εντάξει, έλειπε ο Μεγιάδο και βάλε τον κουμπί. Εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Στο τέλο του αγώνα, ο παρή του Πάοκ και ο παρή του Όφη βρίσκανε χωρό το Μαρινάκι. Ναι, χωρό, ναι. Γιατί. Εντάξει, έχουμε μια καλή σχέση με και τον Νότο Βορρά, αυτό το σύνθημα. Α, με τον Μπάουκ. Και το. Έτσι, έχουμε μια σχέση με το Μάτσο Φε Αταλάντα, από το θυμάσαι. Έτσι, το 1989 ήταν. 89. Που παίξαμε εκεί πέρα, μα καλέσαμε. Έβριζε κι εσύ. Εντάξει, όλο το γήπεδο, χώρο. Όλο το γήπεδο, μάλιστα. Εγώ ξέρω, θέλω να σου πω. Ναι, παίρνω. Πώς γνώρισε. Είμαι στα 42 μπαίνω. Είσαι 42 χρόνια. Ναι, είμαι στο σύνδεσμο μου, είμαι πολλά χρόνια. Και, κάθε, και κάθεσαι να μέσω παδούς, γίνει το μάτς και βγαίνεις και φωνάζεις γαμώ το Μαρινάκι. Μα τι έχεις μάτς έκανε μάτς Μαρινάκι. Μισό λεπτό. Και τι έγινε μόνο. Μα είναι μυαλό τώρα. Να έλεγα ότι είσαι 16 χρονών. Σύνδεσμο με χαρτιά. Ο Όφη έχει τρεις συνδέσμους. Έτσι, που, με χαρτιά, με αυτά που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Η θεία 7 δεν έχει. Δεν έχει η θεία 13. Και ο Όφη έχει τρεις συνδέσμους. Snakes, Κρήτες και το σύνδεσμο φίλων Όφη Αθηνών Νίκος Ξυλούρη, εντάξει, με όλα τα χαρτιά του. Έτσι. Και μας κλείνει ένα σύνδεσμο εδώ πέρα, επειδή είχε έρθει και τον κερδίσαμε και του λέγαμε ένα σύστημα, τέλος πάντων βρίζαμε. Κρητικό είναι, από εδώ είναι, εντάξει, και το βρίζαμε. Και έκλεισε, έκανε κάτι δωρεές εδώ στην αστυνομία, 8 περιπολικά, 10 περιπολικά και κάτι ασθενοφόρα, και έκλεισε το σύνδεσμο του Όφη για 8 μήνες. Έτσι. Από τότε και εμείς με το Μαρινάκι δεν θέλουμε παρεδώσει, δεν θέλουμε τίποτα. Έτσι. Εντάξει. Και ναι, βλαστιμούσαμε. Αυτό συμβαίνει. Αλλά θέλω να σα πω και κάτι άλλο. Και με τη Λάρισα, ήταν να χάσει όφη. Ήταν για να χάσει και όφη. Τη Λάρισα. Λαμία 0-3. Η Λαμία, έτσι. Τέλος πάντων που ήταν να χάσει. Κατέβηκε ο Κούλια στο 25 που τον Κούλια τον ξέρω πολύ καλά. Τον είχαμε δικηγόρο στο μείον 9 όταν φάγαμε από τον Αφούζο που τα πληρώνει τώρα. Έτσι, αυτά που μας έκανε. Τα πληρώνει τώρα που βάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού που είχαν έναν τον Όφη. Μην πλατιάσεις άλλο για τον Κούλια, λες το λαμπούς το πάμε. Ναι, να σου πω για τον Κούλια. Κατέβηκε στο 25 και έλεγε στον πατρινό διαιτητή, πιάσ' τον Γιάννη, πιάσ' τον Κώστα, αυτά που λέει στη δίκη, να πηγαίνετε λες στις συνδέσμους, σε φάσεις διαιτητών, να κάνετε, να ράνετε. Το μάτσα μείνει 0-2 μέχρι εκεί, όλα καλά. Του βγάζει κόκκινη κάρτα, βγάζει την έξω και δεύτερο ημίχρονο, όλα ανάποδα. Όλα δεν έδωσε ένα τίποτα στον Όφη, τίποτα, όλα ανάποδα. Μα όλα ανάποδα, το θυμάσαι το παιχνίδι αυτό. Είχα δει μόνο φάση, δεν είχα δει το μάτσο. Δεν νοιάζει το μάτσο. Άμα δεις λίγο έτσι κατάσταση. Δηλαδή φταίει ο διαιτητής που κάνατε. Κάτι,
καταρχήν αυτά που έκανε, χοροπηδούμενο. Τώρα εγώ είμαι δικηγόρο τον Κουλιά, έτσι του λέω. Έτσι, αυτά που έκανε. Έκανε επίθεση όφη. Το σταματούσε. Πιάνε τον τέταρτο, ξανασταματούσε. Πιάνε τον τέταρτο, και μετά. Συνέχεια, σταματήματα. Όφη θα είχε βάλει 4 γκολ. 4 γκολ θα είχε βάλει. 4 γκολ. Θα είχε φύγει με 4 γκολ. Ναι, θα είχε βάλει 4 γκολ. Τον κόλο στο Βίλαγε καθόλου. Στη Λάρισα, στο τέλος, σου λέω. Τον κόλο σου παραλαμβάνω το φύλαξε καθόλου, ήταν μπίτε σκύλε και αλέστε. Όχι, δεν ήταν μπίτε σκύλε. Εγώ τη φάση τα γκολ τα είδα, έτσι ήταν. Δηλαδή ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, γιατί μου φύλαξε καθόλου την άμυνά σου. Εντάξει, κάτι και λίγο η άμυνα, είπαν παίχτε πάλι. Εντάξει. Έγινε δε. Δεν ήταν όμω για να χάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω κάτι τελευταίο. Γρήγορα. Έχασα από Λάρισα και από ΠΑΟΚ και είμαι ακόμα τρίτος. Εντάξει. Και από Βόλο έχασες. Ναι, και από Βόλο. Λέω τα τελευταία δύο μάτσα εννοώ εγώ. Τα τελευταία δύο εννοώ. Ναι. Έγινε ρε, για χαρά. Ακόμα, να σε καλά Γιώργο, καλά περνάς. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον Απολέμωνο. Εγώ νομίζω Γιώργο πως η Λίμερο μοιάζει με τη Λέσσερ πριν 3 χρόνια και αυτή έπρεπε τα σφυλήματα, θυμάσαι. Είπε κάτι ο Ρονάλντο προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει στην Πρέμιερ Λίγκ αγγλική ομάδα που να μην έχει σφυρίγματα για να πάρει το πρωτάθλημα. Όσο καλύτερα. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται συνέχεια. Η Λέσσερ έτσι δεν τον πήρε. Με τον Ρανιέρι. Μόλι ήταν πάρετε να πάνε, πάρετε να πάνε. Εγώ Γιώργο σήμερα πήρα για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάνε να μα κόψουν, λέει, το τσιγάρο. Είμαστε 2 εκατομμύρια καπνιστέ. Εσύ τι λε. Παραπάνω. Μπράβο. Γιατί εγώ προσωπικά. Έχω καπνίσει όλο το εσωτερικό κάπου και το ποσάνι τη μαλά μου στην Καλαμάτα. Γι' αυτό θέλω να πω σε 1 εκατομμύριο καπνιστέ. Μια και έβγαλε σύνθημα ο Μπίλη και η άλλη τη ομάδα. Εγώ έβγαλα άλλο σύνθημα. Τα καραβάκια πήγανε και πάνε για την Τίνο. Χίλιε φορέ να πει τη στο τσιγάρο δεν τα πίνω. Αν το τα λέω. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Ναι. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τερματοφύλακα τη χρονική στιγμή στη Σούπερ Λίγκα. Αυτή η ερώτηση το αυτονόητο υπάρχει. Όσα. Από τους Έλληνες. Δεν σας ανακρίνω προς Θεού, έτσι. Το ξέρω. Η γνώμη σας είναι βαριστήματη και... Τώρα καλύτερο τερματοφύλακα μου λες. Και οι, αυτοί που παίζουν στην εθνική ομάδα, που είναι καλή στην εθνική ομάδα, έχουν και οι τρεις αδυναμίες τους, οι οποίες είναι και κραχτές. Έτσι. Θεωρώ τον Μπάρκα πιο σοβαρό. Τον Μπάρκα, Πιο σοβαρό. Μάλιστα. Για εθνική Ελλάδος δηλαδή, ποιον βλέπετε επιτραπέστερο? Δεν κάλεσε λέει το Διούδη, κάλεσε λέει πάλι το Μασχαλάκι που δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ, τώρα έτσι. Δεν το έχουν κάνει, το έχουν πάει στην Αφθαλήνη. Μάλιστα. Ζήτα εθνική παρακολουθείτε. Ναι, λέγε. Πάλι την διαρώτηση. Έλα. Ναι, με ακούτε. Ναι. Β' εθνική λέω παρακολουθείτε. Για λέγε. Πάλι την διαρώτηση λέω για τερματοφύλακα. Α, όχι, δεν έχω άποψη. Δεν έχω άποψη. Αυτό όμως που είδα ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα φιλικό με την Δόξα Δράμα στη Δράμα και από ό,τι διάβασα, στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Η Δόξα ήταν πολύ καλύτερη, προηγήθηκε μάλιστα και με 1-0. Στο δεύτερο εξαφανίστηκε η Δόξα, υπήρχε μόνο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι με δικαίωσε για αυτό που έλεγε για τη Δόξα, ότι από το κέντρο και μπροστά είναι πολύ καλή ομάδα. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε ρε. Τα λέμε. Για χαρά. Έλα. Γιώργιου. Πάμε. Μπιλ μπαϊ τάξη και ξερό ψωμί, ελάτε να μας βρείτε όλο το δαφνί. Ρε σιάμα δεν έχουμε αυτά, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε, έχει, αλλά δεν βάζει, δεν θα γίνει. Θέλω τώρα για τον Νόφι. Ακούς. Ναι. Θέλω για τον Νόφι με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πεις αυτό που πρέπει να πεις. Επαναλαμβάνω, εγώ το μάτσο δεν το είδα. Είδα μόνο τα γκολ.
Α, γιατί ο Όφη το άφησε το δεύτερο ημίχρονο ή δεν μπορούσε να παίξει, το άφησε το παραπάνω. Τελείωσε. Εγώ είμαι Όφη. Δεν ξέρω. Ξέρεις, πατρέ. Μα δεν είναι το μάτς. Μάλιστα. Το Ολυμπιακό το λέμε στα ίσα. Για το Όφη πάω, κλες. Εγώ νομίζω. Ναι, Όφη πάω. Εμένα το μυαλό μου πήγε στο Λάρισα Όφη, μόνο. Συγγνώμη. Όχι, σαν το Λάρισα Όφη. Συγγνώμη. Είπα δύο γκολ και νόμιζε ότι. Άμπρα. Γι' αυτό είπα. Ναι, αυτό. Σε ακούω 10 χρόνια. Δεν ξέρω πολύ από ποδόσφαιρο. Στη γνώση σου τη μεταφέρω όμως, έχω γνώσεις στις φίλους μου, στις ποδοσφαιρόφιλους, τους οποίους. Κοίταξε, στο παιχνίδι του Όφη Πάοκ. Ναι. Αυτό που λες εσύ ότι μάλλον το έδωσε όμως στον ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει κάτι που σε αναγκάζει να το πεις αυτό. Μπράβο, μα ότι υπάρχει. Ότι στο τέλος του αγώνα και ο παδί του Όφη και του ΠΑΟΚ φοβάσανε χορό εναντίον του Μαρινάκη. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι άλλη ιστορία. Οι οπαδοί της Ρήνας 4 μπορεί να φωνάζανε γιατί όπως είπε ο προηγούμενος άλλος που είπε πως έπρεπε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Πού να το κερδίσει τον ΠΑΟΚ, χωρίς να παίξει. Αυτό του είπα. Ναι. Αυτό του είπα. Ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς έκανε πολλές ευκαιρίες. Θα δούμε το μάτς Ολυμπιακός Όφη. Που εγώ έβαλα 50 ευρώ. Έτσι 13,5. Λάβα τα πάντα πήρα. Είπε το Όφη. Ναι. Δεν το δίνω στον πέρατο, είπε στα ίσα και θα μπορούσε να έχει κερδίσει το Ολυμπιακό. Είναι έτσι, δεν είναι. Ενώ με τον Μάκο ήταν διαφορετική εικόνα. Βέβαια, καμία σχέση. Ήταν διαφορετική εικόνα. Καμία σχέση. Όντως. Ο Όφη που παίζει τόσο καιρό. Καμία σχέση. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εγώ κι εγώ. Για καλά. Έλα. Ναι, Γιώργο, καλησπέρα. 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 Στο καπάκι απάντησε προηγούμενο. Ο Όφη πάντως έπαιξε πολύ καλύτερα, μάλλον. Όπως έπαιξε ο Άρης, το Χαριλάου, στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτό ένα μέτρο σύγκριση, να μην το ξεχνάει κυρίως. Μια και είναι στη μόδα τα φιλικά, να τα χρεώνουμε τα φιλικά. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα μάτς που έγινε ένα σουτ και αυτός που το έκανε, τον έκανε κατευθείαν αλλαγή ο προπονητής. Μιλάμε, αυτά δεν γίνονται. Για το παιχνίδι στο Χαριλάου μιλάω και για το Τικινί. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιώργο, με αφορμή αυτό που έγινε, που έχει σκοπό να κάνει ο Ολυμπιακός, λέει κάποιο. Να μαζέψει κάποιες επιμαγούμενες φάσεις, λέει, που αδικείται. Το γνωρίζεις, φαντάζομαι. Κάτι διάβαζε σε site. Ναι, φαντάζεσαι να γινόταν κάτι αντίθετο από τις υπόλοιπες ομάδες. Τι θα χρειαζότανε. Μπορεί να φέραμε κανένα μεταφορική, κανονικά να κουβαλούσε τις κασέτες και τα DVD. Και έχουμε καθορίσει και εγώ και λέω, 7 χρόνια ο Σαββίδης. Είναι περίπου στην Ελλάδα, είστε το 2012 ο Σαββίδης, έχει περίπου 7-8 χρόνια, σωστά. Ναι. Άμα βάλεις 7-8 χρόνια που είναι επί 30 αγώνες που παίζει ο ΠΑΟΚ το χρόνο στο πρωτάθλημα, μαζί με τα ευρωπαϊκά, μαζί με τα φιλικά, μαζί με τα οικογενειακά διπλάσια προπόνηση, να σε βγάλουμε σύνολο καμιά 800 αγώνες. Ό,τι υπέρ του σφύριγμα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια, τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός σε ένα ημίχρονο στη Τρίπολη το 2015. Το θυμάσαι το μάτς? Το θυμάμαι. Μιλάμε για 4 offside καραμπινάτα. Offside τώρα βγαίνει παίκτης με τερματοφυλάκια για 1-0. Και 2 πέναλτι σε ένα ημίχρονο. Σε ένα ημίχρονο. Προσπαθώ, ρε παιδί μου, με όλα αυτά που ακούγονται γενικά να καταλάβω δηλαδή λίγο πολύ πώς σκέφτεται ο παδός του Ολυμπιακού, ο μέσος παδός του Ολυμπιακού. Έχει ζει κάποιες ιστορίες στον κόσμο που έχει, ας πούμε, βλέπεις κάποιους, ας πούμε, τους οικογενειούντες, τα παιδιά τους πετάνε σε ένα κελάρι 30-40 χρόνια, δεν έχουν δει τον ήλιο. Μόνο φαγητό, νερό και ξύλο. Και μετά από 40 χρόνια βλέπεις τους βγάζουν έξω στο φως και δαιμονίζονται, τρελαίνονται. Δεν μπορούν να το αποδεχτούν, ρε παιδί μου. Ξαναμπαίνουν μέσα στο σκοτάδι. Σου λέω, έτσι μεγάλωσα με το σκοτάδι. Κάπως έτσι είναι, πιστεύω, και ο παδός του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Δηλαδή, πώς μπορείς να το βγάλεις τώρα από το κεφάλι του, από τον παδό του Ολυμπιακού το κεφάλι, ότι ρε φίλε, το Αλκαζάρ που φωνάζει για τα γκολ, είναι 2 καραμπινάτα offside. Είναι offside και φαίνεται, δηλαδή δεν χρειάζεται καν τα replay. Πώς μπορείς να το βγάλεις αυτό το μυαλό, για πες μου. Σε φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, άμα κάτσουμε να πιάσουμε τα μάτια. Στο Αλκαζάρ, ποιο μας λες? Όχι, στο Αλκαζάρ, συγγνώμη, στη Λάρισα φέτος. Το είπα Αλκαζάρ λόγω ταχύτητα. Στο Λάρισα Ολυμπιακός φέτος που ακύρωσε τα 2 γκολ του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, μιλάμε τώρα για 2 γκολ τα οποία ο επιθετικός είναι 1,5 με 2 μέτρα offside καθαρά. Δηλαδή δεν είναι διαμαντή ούτε το επιθετικός. Να σου λέει ξεχάθηκα μπροστά, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Βεβαίως. Επειδή στα λέω τώρα πάω από εδώ, από θέμα σε θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό.
Αλλά προσπαθείς να πεις κάτι με πολλά λόγια. Γιατί, για ποιο λόγο. Μα αυτό έφερα σαν παράδειγμα. Ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι βγήκαν από το σκοτάδι και τούνε στο φως. Δεν γίνεται. Δεν γιατί γίνεται, ήταν ποτέ στο σκοτάδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ήταν σκοτάδι. Όχι σαν σύλλογος, σε μιλά στον τρόπο που μάθανε τον ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια. Σου γίνεται βίωμα αυτό, ρε Γιώργο. Αυτό δεν είναι σκοτάδι. Αυτό δεν είναι σκοτάδι όμως. Λάθος έκφραση. Λάθος λέξη χρησιμοποιείς. Όταν επί 20 χρόνια να πούμε συνηθίσει σε αυτό το πράγμα, είναι αυτό που λέμε συνείδηση για τα σίκα. Καταλαβες. Αλλιωμένη συνείδηση, αυτό δεν θα σου πω τώρα. Μην κολλάζει λέξη. Αυτό δεν θα σου πω. Ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν, ρε παιδί μου, ότι το offside είναι offside. Δεν γίνεται να το πάρουν. Δεν γίνεται να το καταλάβουν. Και το πραγματικά το πιστεύουν. Δεν είναι ότι θα το πούνε απλά για να κλέψουν τις εντυπώσεις. Πραγματικά το πιστεύουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αφού μάθανε πώς. Όλα ξεκινάνε από το ότι ο παδός του Ολυμπιακού δεν ανέχεται να χάσει πρωτάθλημα. Αυτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν το ανέχεται, αυτό. Παιδί μου. Αυτό. Πώς θα το κάνω. Είναι η αρρώστια. Πώς θα το κάνω. Ναι, εντάξει, πες το έτσι. Με πιο απλά πράγματα. Εντάξει, εγώ το πήγα λίγο. Με παραδείγματα και τέτοια. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Τι να κάνω. Άκουσα στην αρχή της εκπομπής, ίσως έχασα κάποια λόγια, ίσως, σχετικά με ένα σχέδιο που έχει η UEFA για την ΕΠΟ. Η FIFA. Το ερώτημά μου είναι, γιατί θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Τι βλέπει, τι θέλει να εξαλείψει. Βλέπει μια κακοδιαχείριση, βλέπει κάτι στη διαιτησία. Όλα αυτά που λύσει είναι μέσα. Γενικά βλέπει ένα μπάχαλο. Ναι. Και είπα FIFA, ναι. Διότι οι ποδοσφαιρικές ενώσεις δεν ανήκουν στην UEFA. Ανήκουν στη FIFA. Αυτή είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μπορεί δηλαδή η FIFA να υπερκαλύψει, να υπερκεράσει την UEFA. Σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει. Οι ομοσπονδίες των κρατών, οι ποδοσφαιρικές, δεν ανήκουν. Στη FIFA ανήκουν. Η FIFA είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ναι, η UEFA είναι για την Ευρώπη. Μπορεί να αντιδράσει η UEFA σε αυτό. Όχι. Ή την έχει ήδη ρωτήσει και Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Εκεί είναι ο Ιφαντίνο. Δεν είναι ο Θόδωρας Θοδωρίδης. Αν υπενήσει σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν το πάρει απόφαση η FIFA, τελείωσε. Όχι, είναι και θέμα Βιαννάκη. Είναι και θέμα Αυγενάκη. Πρέπει να συμφωνήσω με Αυγενάκη. Θυμάσαι που έκανε το ίδιο περίπου ο Κοντονής. Ναι. Το θυμάμαι βέβαια. Δεν ξέρω αν ήταν ίδιοι λόγοι. Το 17 ήταν, να θυμάμαι. Ήταν ίδιοι λόγοι. Το είχε κάνει. Όχι. Το είχε κάνει αυτός τότε λόγω βίας. Είχε μια έξαρση βία τότε και λέει διακόπτε το πρωτάθλημα. Και έρχεται η FIFA και λέει βάζω διοικούς επιτροπή. Μπράβο. Για ένα διάστημα και μετά έγιναν κανονικά οι εκλογές στην ΕΠΟ. Μπράβο. Τώρα που δεν υπάρχει αυτή η βία, το κάνει για άλλους λόγους. Ναι, δεν πάει καλά η ΕΠΟ. Δεν πάει καλά η ΕΠΟ. Και όλα είναι αυτά, διαιτησίες. Τα πάντα, κακοδιαχείριση, οικονομική, τα πάντα. Α, μπράβο. Αυτό η οικονομική διαχείριση μάλλον είναι για μένα το πιο σπουδαίο. Όλα είναι σπουδαία. Ίσως. Okay. Για χαρά, πάρα πολύ. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα. Αλέξανδρος Αγγλής, έχω να ρωτήσουμε πολύ καιρό. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Εγώ είμαι έκοπος, και θέλω να μου απαντήσει το στην ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι στην ΑΕΚ, όσα έχει καταφέρει με τα πρωταθλήματα που έπαιρνε την δεκαετία του 90 και το τελευταίο που πήρε το 17-18, αλλά όσα έχει καταφέρει στην Ευρώπη, και το λέω αυτό γιατί αίτητος αποκλεισμός με budget, το οποίο δεν ήταν και πολύ μεγάλο και χωρίς γήπεδο δεν είναι και λίγο. Σε έχει χαριστεί τίποτα. Αν σε έχει χαριστεί, τι εννοείς. Ναι. Τι εννοείς. Πώς να σου πω τώρα, την έχει βοηθήσει κάποιος, την έχει προωθήσει κάποιος το να καταφέρει αυτά τα τέρματα. Όχι, τι βέβαια, ότι έκανε η διοίκηση μόνη της. Ποιο να τη βοηθήσει. Ο Τραμπ. Σωστά. Εγώ να σου πω κάτι, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ό,τι προβλήματα έχει πάρει, καταρχήν δεν είναι καθιστοτική ομάδα. Δεν είναι εξουσιακή ομάδα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με το σπαθί της και δίκαια. Έτσι, είτε πρωταθλήματα, είτε ό,τι έχει κάνει στην Ευρώπη. Έτσι, και το γήπεδο που φτιάχνει τώρα στην Φιλαδέλφεια, που το 20 με 21 θα είναι έτοιμο, ο Μπερσενέδης έχει βάλει αντιτρίπτυτο τα λεφτά. Και αυτό που λένε ότι είναι από την περιφέρεια, γιατί είναι το κόσμο που τα κόβει αριστερά, να σου πει την αλήθεια. Αυτό θέλω να πω. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Άντε, έλα. Για χαρά.